Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα θα δούμε ξανά ένα βίντεο από το παρελθόν. Ένα βίντεο από 2 χρόνια πριν. Το βίντεο το είχαμε ανεβάσει 2 χρόνια πριν και είχε τίτλο «Σεξουαλική καταπίεση, σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική κακοποίηση, τι είναι». Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που μου είχε στείλει τότε η Jacques Alexander, μια χρήστης εδώ στο κανάλι μας στο YouTube, η οποία απάντησε σε ένα ερώτημα που είχαμε στην κοινότητα τότε. Ξανανεβάζουμε σήμερα αυτό το βίντεο με τίτλο «Ας μάθουμε μερικούς χρήσιμους όρους για θέματα προστασίας από τη σεξουαλική βία, ένα βίντεο από το παρελθόν». Θεωρώ ότι είναι ένα βίντεο εξαιρετικά χρήσιμο για όλους μας και τώρα αποκτά μια ακόμη μεγαλύτερη χρησιμότητα επειδή έχουμε ξεκινήσει και τα βίντεο και τα podcast για την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, βασικοί όροι που είναι καλό να γνωρίζουμε. Και το παραθέτω αυτούσιο όπως είχε ανέβει πρώτα 2 χρόνια πριν. Ευχαριστούμε πολύ, Jacques. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο θεωρητικό θέμα που αφορμή γι' αυτό μας έδωσε μια ερώτηση που έγινε στην κοινότητα. Μια φίλη σε ένα σχόλιο ρώτησε για το τι σημαίνει ακριβώς σεξουαλική καταπίεση, σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική κακοποίηση, τι σημαίνει ο καθένας ξεχωριστά από αυτούς τους όρους και πώς διαχωρίζονται μεταξύ τους. Όπως έγραψα στο σχόλιο της φίλης στην κοινότητα, ζήτησα από τη Jacques Alexander. Η Jacques Alexander είναι μια χρήστη στο κανάλι μας, η οποία κάνει πολύ εύστοχα σχόλια και πολύ εύστοχες αναλύσεις. Είναι Ελληνίδα που ζει στην Αμερική, είναι νομικός, είναι διπλωμάτης και κοινωνιολόγος και τη ζήτησα να μας γράψει ένα σύντομο κείμενο που να απαντάει στα ερωτήματα της φίλης. Γράφει λοιπόν η χρήστης με το ψευδώνυμο Jacques Alexander. Τέθηκε ένα ερώτημα στην κοινότητα για το τι είναι σεξουαλική καταπίεση, σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλική κακοποίηση και ποιες είναι οι διαφορές τους. Θα τοποθετηθώ, λέει η Jacques, δίχως νομολογίες, νομικές ορολογίες και ιστορικές αναφορές, δημιουργώντας σας μια ουσιαστική εικόνα για όλες αυτές τις εγκληματικές συμπεριφορές και ενέργειες που δυστυχώς λερώνουν τις ζωές των συνανθρώπων μας. Τι είναι σεξουαλική καταπίεση? Η σεξουαλική καταπίεση είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα. Έχουν γίνει αρκετές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις που κάθε φορά καταρρύπτονται ανάλογα πάντα με το ρυθμό της εποχής, τις γενναίες και τις ανάγκες των μελών μιας κοινωνίας. Είναι άριχτα συνδεδεμένη με τη δομή της κοινωνίας και τις αντιλήψεις της οικογένειας. Το πρώτο περιβάλλον διαμορφώνει τη σεξουαλική μας επίγνωση. Μην ξεχνάτε πως το πρώτο ζευγάρι που αντικρίζουμε είναι οι γονείς, άρα οι πράξεις τους, τα λεγόμενά τους, σαφώς και μας επηρεάζουν. Εδώ να καταστεί σαφές πως δεν επηρεάζονται όλοι το ίδιο. Σημαντικό ρόλο παίζει και η γονιδιακή δομή, όπως και η ψυχοσύνθεση του ατόμου. Έτσι λοιπόν, αν ένα άτομο προέρχεται από ένα δυσλειτουργικό περιβάλλον, με άκαμπτους κανόνες, σκληροπυρηνική πατριαρχική δομή, ανισότητα των φύλων, υβριολόγιο, λεκτική ψυχική, σωματική, σεξουαλική κακοποίηση, εθισμό στην πορνογραφία, χρήση ουσιών και αλκοόλ και αιμονή στις θρησκευτικές τελετές, είναι δεδομένο πως θα αποκτήσει μια λανθασμένη εικόνα τόσο για τη σεξουαλικότητά του, όσο και για το ίδιο το σεξ, ακόμα και για τον ερωτικό του προσανατολισμό. Η εφηβεία είναι η αρχή αφύπνισης των αισθήσεων, είναι η βάση των σεξουαλικών μας ενστίκτων, είναι το πρώτο ταξίδι της ανακάλυψης. Το φλερτ βοηθά το σώμα να ξυπνήσει, υπάρχει μια διαρκής υπερδιέγερση. Όταν λοιπόν το μυαλό ταλαιπωρείται από τους δίθεν ηθικούς κανόνες της κοινωνίας, των στερεοτύπων, της τοξικής θεσκοληψίας, ο σεξουαλικός μας ρόλος δεν αναπτύσσεται υγιώς, με αποτέλεσμα τον φόβο και το έντονο στρες. Βεβαίως, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι μετέπειτα σεξουαλικές μας εμπειρίες. Έτσι λοιπόν, όλες οι έρευνες έχουν οδηγηθεί στο συμπέρασμα πως για αρκετές ψυχοσυναισθηματικές και σωματικές παθήσεις οφείλεται τόσο η καταπίεση της σεξουαλικότητας, μάλλον αιτία είναι τόσο η καταπίεση της σεξουαλικότητας, όσο και η καταπίεση του ερωτικού μας προσανατολισμού. Η λύση είναι η ψυχοθεραπεία.
Να προσθέσω λίγο εδώ σε όλα αυτά που τόσο εύστοχα έχει γράψει η Ζακς, ότι όταν μιλάμε για σεξουαλική καταπίεση, μιλάμε ξεκάθαρα για μια προκατάσταση, για μια συνθήκη στην οποία ένας άνθρωπος και διέφηβος, γιατί το ερώτημα που είχε κάνει η φίλη στην κοινότητα αναφερόντας την ίδια και έχει γράψει χαρακτηριστικά «μεγάλωσα σε ένα πολύ αυστηρό περιβάλλον και μάλιστα στην εφηβεία μου είχα έναν αδερφό ο οποίος ήταν υπερπροστατευτικός και μου θύμωνε να έχω οποιαδήποτε έξοδο, οποιοδήποτε φλερτ ή οποιαδήποτε αφύπνιση της σεξουαλικότητας». Η σεξουαλική καταπίεση είναι μια συνθήκη στην οποία ένα παιδί μεγαλώνοντας μαθαίνει ότι η σεξουαλικότητα του είναι κάτι κακό και καταπιέζει την φυσιολογική έναρξη της σεξουαλικής του ζωής, αλλά και τη φυσιολογική έναρξη, όχι απαραίτητος της σεξουαλικής του ζωής, αλλά και της φλερταριστικής του ζωής. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα, τι είναι η σεξουαλική παρενόχληση. Η σεξουαλική παρενόχληση, λέει η Ζακς, αφορά όλους τους ανθρώπους, όλων των ερωτικών προσανατολισμών, παιδιά, γυναίκες, άνδρες. Έτσι λοιπόν, σεξουαλική παρενόχληση είναι κάθε ενέργεια που προκαλεί φόβο, τρόμο, άγχος σε ένα άτομο το οποίο δεν επέλεξε τις παρακάτω ενέργειες, στερώντας του το δικαίωμα στη σεξουαλική αυτοδιάθεση. Οι ενέργειες αυτές είναι διανομή εικόνων, βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου, σεξουαλικά σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ανατομία του ατόμου, σφύριγμα ή κραυγές, γράφει Ζακς στην παρένθεση το γνωστό καμάκι, διαρκές υβρεολόγιο, επίμονη παρατήρηση κάποιων συγκεκριμένων σημείων του ανθρώπινου σώματος, στήθος, οπίσθια, πόδια, αιτήματα για ραντεβού ή σεξ, ηλεκτρονικά μηνύματα, τηλεφωνήματα σεξουαλικού περιεχομένου, επίμονη παρακολούθηση ενός ατόμου, stalking, μπορεί να συμβεί και από γνώριμο πρόσωπο, ανεπιθύμητη επαφή δήθεν τυχαία, χαΐδεμα, αγκάλιασμα, φιλί, παρακολούθηση του γυμνού σας κορμιού δίχως τη συγκατάθεσή σας, δημοσίευση σεξουαλικών σας εικόνων στο διαδίκτυο χωρίς την άδειά σας, εξαναγκασμός από κάποιον κάποια για παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού και συμμετοχή σας σε αυτό. Να αποσαφινιστεί εδώ πως η σεξουαλική παρενόχληση δεν περιλαμβάνει το βιασμό. Σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να συμβεί εντός σπιτιού, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε ένα εστιατόριο, ένα κέντρο διασκέδασης, την εργασία, στο δρόμο. Η σεξουαλική κακοποίηση περιλαμβάνει τη σεξουαλική πράξη δίχως συνένεση, βιασμό δηλαδή, με άτομο το οποίο είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών ουσιών, δίχως την ικανότητα επιλογής, άρα τώρα έχουμε πάει ήδη στο τρίτο σημείο, τι σημαίνει σεξουαλική κακοποίηση. Σεξουαλική κακοποίηση περιλαμβάνει τη σεξουαλική πράξη δίχως συνένεση, βιασμό, με άτομο το οποίο είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών ουσιών, δίχως την ικανότητα επιλογής, απώλεια κριτικής σκέψης και διάβιας, διείσδυση αντικειμένου σε οποιαδήποτε σχισμή του ανθρώπινου σώματος, εξαναγκασμός στη σεξουαλική πράξη ενώ το άτομο έχει αρνηθεί, επιβολή σωματικής βίας και ψυχικού εκφοβισμού και ακόμα και αν κάποιος ή κάποια έχει συνενέσει στη σεξουαλική πράξη, αν κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης ζητήσει να σταματήσει και αυτό δεν εισακουστεί από τον την σύντροφο, σαφώς και θεωρείται βιασμός. Βιασμός της συντροφικής σχέσης, βιασμός στο γάμο, βιασμός σε μια ευκαιριακή συνέβρεση όπως το one night stand. Η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να συμβεί στην εργασία, από μόνο σου το ατόμο από ανώτερο στέλεχος, στις τουαλέτες κάποιου κλαμπ, σε δημόσιο χώρο που μπορεί να γίνει ομαδικός βιασμός, σε ένα σοκάκι, ένα πάρκο και άλλα μέρη. Ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης είναι οι γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά, όμως τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί πως και οι γυναίκες παρενοχλούν τόσο άνδρες όσο και οι γυναίκες. Όπως προανέφερα λέει η Ζακς, η σεξουαλική παρενόχληση και η σεξουαλική κακοποίηση αφορούν και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Τα γενετήσια εγκλήματα βαδίζουν στα μονοπάτια της σκοτεινής εγκληματικότητας, δηλαδή φροντίζει ο δράστης να απομονώσει το θύμα ώστε να μην υπάρχουν μάρτυρες. Όταν καταγγελθεί το περιστατικό, οι δικαστικοί λειτουργοί καλούνται να αναζητήσουν ενδείκτες ώστε να διαπιστωθεί ή όχι το αδίκημα. Για παράδειγμα, Α. Αν υπάρχει κίνητρο ψευδούς καταγγελίας του θύματος. Β.
αν υπάρχει ιστορικό αντίστοιχης συμπεριφοράς του φερόμενου δράστη. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την ανατομία των προσωπικότητων του δράστη και της καταγγέλου σας. Τα γενετήσια εγκλήματα απορροφούν δυστυχώς και την κοινωνική ηθική πλειοψηφία. Τα γενετήσια εγκλήματα απορροφούν δυστυχώς και την κοινωνική ηθική. Η πλειοψηφία διακατέχεται από ψευτοηθική. Γι' αυτό λοιπόν το δικαστήριο επιβάλλεται να είναι απαλλαγμένο από προκαταλήψεις και από κοινωνικά στερεότυπα. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν η έννομη τάξη διαθέτει τα εφόδια ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα εγκλήματα. Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε πως το 11,1% πιστεύει πως ναι, ότι δηλαδή η έννομη τάξη διαθέτει τα εφόδια για να αντιμετωπίσει αυτά τα εγκλήματα, το 36,4% πως όχι και ένας στους δύο πιστεύει πως δεν εφαρμόζονται. Το επόμενο μεγάλο και καυτό ερωτηματικό είναι πόσες γυναίκες καταγγέλνουν. Το 46,7% αρνείται να το γνωστοποιήσει στις αρχές και το συγγενικό περιβάλλον. Το 46,5% το εκμυστηρεύτηκε μόνο σε φίλους, ενώ μόλις το 4,4% στις αρχές. Όπως λοιπόν διαπιστώνεται, τα θύματα εξαιτίας του κοινωνικού στίγματος δεν μιλούν. Από το 2016 στο 2020 έχουν καταγγελθεί μόλις 822 βιασμοί μόνο. Επίσης, από το 2016 στο 2020 έχουν καταγγελθεί μόλις 1628 περιστατικά προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας εμπίπτει στο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Τα ποσοστά αυτά δεν πλησιάζουν καν τους πραγματικούς αριθμούς. Στην Ελλάδα, μόλις το 2019 συντάχθηκε ειδικό πρωτόκολλο ερωτήσεων αντιμετώπισης των σεξουαλικών εγκλημάτων, ώστε το θύμα να μην αισθανθεί άβολα κατά την εξέτασή του, με αποτέλεσμα τη δευτερογενή θυματοποίηση. Δευτερογενής θυματοποίηση σημαίνει το θύμα της σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης όταν πάει να καταγγείλει το περιστατικό να ξαναθυματοποιείται από τις ερωτήσεις που δέχεται από την αστυνομία, από την κατακραυγή του κόσμου κλπ. Τα άτομα τα οποία έχουν υπάρξει θύματα τέτοιων ιδεχθών πράξεων συνήθως κλείνονται στον εαυτό τους, νιώθουν ντροπή, ενοχές, βιώνουν έντονο μετατραυματικό στρες, χάνουν την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Νιώθουν βρώμικα, δεν επιθυμούν μελλοντική σεξουαλική δραστηριότητα, υποκύπτουν στη φυλακή της κατάθλιψης, κάποιοι επιχειρούν ακόμα και να αυτοκτονήσουν. Δεν τολμούν να ανοιχτούν σε συγγενικά φιλικά πρόσωπα, ακόμα και σε ψυχολόγο αρνούνται να ομολογήσουν αυτό τους το βίωμα. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν απευθύνεται στις αρχές. Πολλές φορές βιώνουν τον απόλυτο κοινωνικό κανιβαλισμό, φαινόμενο της μέδουσας, γράφει Jacques, σε παρένθεση, αντιμεταθέτοντας την ευθύνη της πράξης στο θύμα αντί στο δράστη. Η επαναθυματοποίηση του θύματος οδηγεί σε ένα αφόρητο victim blaming. Victim blaming σημαίνει να ρίχνουμε την ενοχή στο θύμα, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να προστατέψουν την συψεμική δομή του κοινωνικού τους οικοδομήματος αντί να προστατέψουν τα ίδια τα μέλη. Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική ηθική, κοινωνική υγεία, όταν τα μέλη της κοινωνίας συνεχίζουν να περιφέρονται με τον μανδύα των πρέπει και την εικόνα του φαίνεσθε. Όταν η ηθική μετατρέπεται σε ηθικολογία και η τιμωρία του δράστη σε ψυχοσωματική εξόντωση του θύματος, κατακριουργώντας τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Όσοι έχετε παρενοχληθεί, κακοποιηθεί, είτε στο οικογενειακό συγγενικό σας περιβάλλον, είτε στο χώρο εργασίας, είτε στο στενό κοινωνικό σας περιβάλλον, μη σωπαίνετε, μη φοβάστε, μην εθελοτυφλείτε πως δεν θα ξανασυμβεί. Μην καταπιέζετε τον εαυτό σας και το κορμί σας πείθοντάς σας πως δεν συνέβη. Μιλήστε, αποδομήστε τους δράστες, καταγγείλτε κάθε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης από όποιον και αν προέρχεται. Δεν φταίς, δεν το επέλεξες. Να είσαι υπερήφανος, υπερήφανη για τον εαυτό σου, προστάτευσέ τον, θεράπευσέ τον. Αξίζει να ζεις μια ζωή χωρίς φόβο και χωρίς σκοτάδι. Μίλα τώρα. Θερμή παράκληση, όσοι και όσες δεν επιθυμείτε να πείτε μια καλή κουβέντα στα θύματα, επιμένοντας τη γεμάτη της οδεία φύσης σας, μείνετε στη σιωπή, μιας και δεν μπορείτε να συνδεθείτε με την ανθρωπιά σας. Φιλικά πάντα. Η χρήστης με το ψευδώνυμο Jacques Alexander, η οποία ξαναλέω είναι μια Ελληνίδα που διαπρέπει στις ΗΠΑ, όπου δραστηριοποιείται ως διπλωμάτης, νομικός
και κοινωνιολόγος, μας έχει γράψει αυτό το κείμενο για να, απαντώντας σε ένα ερώτημα μιας φίλης στην κοινότητα για το τι σημαίνει ακριβώς σεξουαλική καταπίεση, σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική κακοποίηση. Νομίζω οποιοδήποτε σχόλιο εκ μέρους μου θα ήταν περιττό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ζακς και για αυτήν τη συμβολή και ας παρακολουθήσουμε προσοχή όλα αυτά τα σοφά που έχει να μας πει. Ευχαριστούμε.